Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, γιαννιώτες και γιαννιώτισσες, φίλες και φίλοι, ξαναπέστω γιατί δεν το άκουσα πιο δυνατά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα μαζί σας. Σε μια ζεστή, πυκνή συγκέντρωση στην έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για την Ήπειρο, για τα Γιάννενα, για την Άρτα, για την Πρέβεζα, για την Οικουμενίτσα, για όλους τους Δήμους, την Περιφέρεια, που θα δώσουν σήματα νίκης, ελπίδας, αλλαγής, προοπτικής σε έναν τόπο που βουλιάζει. Και η σημερινή σας παρουσία εδώ πιστοποιεί αυτό ακριβώς. Όπως είπε και ο υποψήφιος Δήμαρχος στα Γιάννενα, ότι υπάρχει ένα βουβό κύμα. Το βουβό κύμα όμως, μέρα με τη μέρα, όσο περνάει ο καιρός, θα αρχίσει να σχηματίζεται σε ένα κύμα δυνατό και πολύβου, που θα συμπαρασύρει όλους όσους πιστεύουν ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν μνήμη χρυσόψαρου, ξεχνάν όλα όσα τους έχουν τάξει και όλα όμως, και αυτό είναι το κυριότερο, έχουν πράξει μετά τις υποσχέσεις τους τα 2 χρόνια που κυβερνούν τον τόπο μετά τις εκλογές του προηγούμενου Ιούνιου. Όμως, φίλες και φίλες, πολίτες των Ιωαννίνων, επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, εγώ θέλω να εξηγηθώ από την αρχή. Εγώ δεν έχω κανένα πλεόνασμα να σας μοιράσω σήμερα, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, όπως κάνει ο κύριος Σαμαράς. Δεν έχω κανένα πλεόνασμα σε ψεύτικες υποσχέσεις, σε ζάπια, σε πολιτικές ανοίξεις, όπως ο κύριος Σαμαράς. Και δεν έχω βέβαια κανένα πλεόνασμα σε υποκλήσεις μπροστά στην κυρία Μέρκελ και στους δανειστές, όπως ο κύριος Σαμαράς. Εμείς, η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε περήφανοι για άλλα πλεονάσματα. Για το πλεόνασμά μας σε αγώνες, για το πλεόνασμά μας σε αγωνιστές που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για την υπόθεση του λαού, για το πλεόνασμά μας σε αλήθειες, για το πλεόνασμά μας στις μάχες κατά των μνημονίων και όσων ανέλαβαν να τα επιβάλλουν στη χώρα μας, ντόπιους και ξένους. Και θεωρούμε πράξη ντροπής, πράξη κατεσχήνης, πράξη ταπείνωσης του κάθε πολίτη αυτής της χώρας, από τη μια να του αρπάζουν το ψωμί από το τραπέζι και από την άλλη να του πετούν κάποια ψίχουλα για να τον εξαγοράσουν, όπως φαντάζονται ότι θα κάνουν. Να εξαγοράσουν τη στήριξη στην ίδια πολιτική που έκλεψε το ψωμί από το τραπέζι και έχει σκοπό, αν τους αφήσουμε, όχι μόνο το ψωμί, αλλά και το ίδιο το τραπέζι και τις καρέκλες και το σπίτι να αρπάξει. Αν αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είναι ο απόλυτος πολιτικός ξεπεσμός, τότε νομίζω ότι οι λέξεις έχουν αρχίσει να χάνουν το νόημά τους. Πρόκειται για μια πράξη βαθιά ταπεινωτική, ανήθικη, που δεν μαρτυρά τίποτα άλλο παρά μονάχα φόβο μπροστά στην κάλπη που έρχεται, αλλά και για μια πράξη που δείχνει όχι μόνο πόσο στην πραγματικότητα περιφρονούν τον λαό, αλλά και πόσο υποτιμούν την αξιοπρέπεια και την οργή του. Ποιον περιμένει άραγε να πείσει για το success story ο Πρωθυπουργός, δίνοντάς του στις 9 Μαΐου, μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές, 2-3 εκατοστάρια. Πώς πετάει αυτό το ξεροκόμματο της άγνοιας και της περιφρόνησης στα μούτρα των Ελλήνων, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να τους αφαιρέσει το τελευταίο όπλο που τους έχει απομείνει, την αξιοπρέπειά τους. Και πώς μεταχειρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο τους ενστόλους, τους ανθρώπους αυτούς που τιμούν την πατρίδα σε αντίξωες συνθήκες και που έχουν γονατίσει από τις θυσίες και που έχει περικοπεί το 60% και παραπάνω από το μισθό τους. Πώς
με μια συμπεριφορά να τους θεωρεί σαν ανήλικα προς αποπλάνηση, αφού τους καταδίκασε στη φτώχεια, τώρα τους βγάζει και στις εκτόσεις. Και πώς αλήθεια ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την τιμή να φρουρεί την πατρίδα μπορεί να δεχθεί ότι τον θεωρεί η ίδια του η κυβέρνηση ανίκανο να φρουρήσει, να περιφρουρήσει την προσωπική του αξιοπρέπεια. Και μάλιστα όχι απλά ανίκανο να φρουρήσει την προσωπική του αξιοπρέπεια, αλλά και έτοιμο να κάνει ακόμα και κολοτούμπες μπροστά στον Σαμαρά, στον Βενιζέλο, στον Άδωνη, για μερικά κατοστάρικα εφάπαξ βοήθεια. Και αναρωτιέμαι τελικά, φίλες και φίλοι, είναι αυτή εθνική πολιτική, η θεσμοθέτηση και η προπαγάνδηση της εθνικής επαιτίας και της εθνικής φιλανθρωπίας, είναι εθνική πολιτική, είναι πολιτική απαξίωσης και ευτελισμού του λαού μας? Αλλά προσέξτε, όποιος υποτιμά το λαό, από το λαό θα το βρει. Και ιδιαίτερα όποιος υποτιμά την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων, των ενστόλων, που τιμούν την πατρίδα μας, από αυτούς θα το βρει. Προτείνω όμως να αφήσουμε κατά μέρους, φίλες και φίλοι, τα λογιστικά της συμφοράς στον αλχημιστή, κύριο Στουρνάρα, γιατί το πλεώνασμά τους είναι σεσημασμένο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Σε αυτό κρύβονται όλες οι αμαρτίες, όλες οι πληγές, όλη η σύψη, όλη η απάτη της σημερινής πολιτικής. Σε αυτό κρύβεται το δράμα εκατομμυρίων ανθρώπων, η καταστροφή νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι λιποθυμίες παιδιών από ασιτεία στα σχολιά, τα εκατομμύρια των ανέργων, η ζωή εν τάφο στα νοσοκομεία, στα ψυχιατρία και στα άσυλα ανιάτων, οι παγωμένες νύχτες και οι πεινασμένες μέρες χιλιάδων και χιλιάδων συνταξιούχων. Πρόκειται για πλεώνασμα δυστυχίας, τραγωδίας, ακόμα και αίματος. Πρόκειται όμως και για πλεώνασμα θράσους και απάτης. Ναι, καλά ακούσατε, απάτης. Πριν από λίγο καιρό ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δήλωνε ότι το υπολογίζει, καμάρωνε γι' αυτό, περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μόλις την περασμένη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, η έγκυρη Wall Street Journal το υπολόγιζε σε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, εν ώψη των εκλογών και μετά από το αλυσβερίσι της δίθεν διαπραγμάτευση με την Τρόικα, ξαφνικά πολλαπλασιάστηκε. Όπως η άρτη και τα ψάρια του Ευαγγελίου, και έφτασε τα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά προσέξτε, ενώ το πλεώνασμα αυξάνει με θαυματουργό τρόπο, το ποσοστό του που θα μοιραστεί σε κοινωνικές ομάδες μειώνεται με εξίσου θαυματουργό τρόπο. Θα μοιράσουν τελικά όχι το 70% που εξαγγείλανε με τυμπανοκρουσίες και λέγανε στη Βουλή και σε συνεντεύξεις, δεσμεύτηκαν και ξαναδεσμεύτηκαν γι' αυτό, θα μοιράσουν το 17%, μόλις 500 εκατομμύρια από τα 2.900. Αλήθεια όμως, έχω μια απλή ερώτηση. Αν ήταν να μας τύψουν για να περισσέψουν τελικά σχεδόν 3 δις και να δώσουν μετά πίσω μόνο 500 εκατομμύρια, δεν θα ήταν πιο λογικό να μην μας τύψουν και ας μην έσωναν να δώσουν ούτε ένα? Πώς σας φαίνεται λογικό να μας στίβουν για να βγάλουν 3 δις και από αυτά να επιστρέφουν τα 500? Αν δεν είχαν βγάλει κανένα, θα ήμασταν συν 2,5 δις αυτή τη στιγμή. Αλλά ποια λογική μπορεί να ψάχνει κανείς να βρει στον παραλογισμό μιας βαρβαρότητας που καταστρέφει μια κοινωνία ολόκληρη και επιχειρεί μετά να την εξαγοράσει με χάντρες και καθρεφτάκια? Γιατί εντάξει, μάθαμε ότι θα δοθούν 500 στους έστολους,
Τα άλλα 2-300 μάθατε που θα δοθούν. Λες και φίλοι, μην το ψάχνετε. Στους δανειστές πάει η μερίδα του Λέοντος. Στους τραπεζίτες και στους εργοδότες που για ακόμη μια φορά θα μειωθεί η συμμετοχή τους στην ασφάλιση. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκεί, στις βαρονίες και στα τζάκια του πλούτου και της δύναμης αρχίζει και τελειώνει η ευαισθησία της σημερινής κυβέρνησης. Λες και φίλοι, το αμαρτωλό αυτό πλεόνασμα όμως δεν κρύβει μονάχα πολιτικά εγκλήματα που έχουν συντελεστεί. Κρύβει και εγκλήματα που πρόκειται να συντελεστούν. Για την ακρίβεια, είναι το ίδιο το πλεόνασμα αυτό και η διαδικασία του, η προετοιμασία για το νέο έγκλημα. Αφού συμφώνησαν με την Τρόικα να χτίσουν και άλλους ανθρώπους στα θεμέλια του καθεστώτος τους. Εντάξει, θα πάρουν τη δόση και το πλεόνασμα που νομίζουν ότι θα τους βοηθήσει στην εκλογική μάχη. Αυτό το μάθαμε. Αλλά τι θα δώσουν προκειμένου να πάρουν αυτό, το μάθαμε. Το πώς οι δανειστές εξαγόρασαν τη δυνατότητα που δίνουν στην κυβέρνηση να προσπαθήσει να εξαγοράσει τους πολίτες, το μάθαμε. Γιατί μπορεί να τη βαφτίζουν όπως θέλουν τη νέα συμφωνία με την Τρόικα. Αυτοί είναι ικανοί όχι μόνο να πούν ότι πρόκειται περί συμφωνίας για την ανάπτυξη και για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και περί συμφωνίας για το σοσιαλισμό, όλα μπορούν να τα πούν. Επί της ουσίας όμως, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται ένα νέο σύμφωνο υποταγής και καταστροφής για τη χώρα. Και επειδή δεν τα μάθατε, θα ήθελα με την ελάχιστη συμβολή μου από αυτήν εδώ την ομιλία να περιγράψω όσο πιο παραστατικά και σύντομα μπορώ τι ακριβώς προβλέπει αυτή η νέα συμφωνία. Προβλέπει πρώτον ακόμα μεγαλύτερη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, με απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Προβλέπει χιλιάδες νέες απολύσεις στο δημόσιο. Προβλέπει την κατάργηση των τριετιών, που σημαίνει ότι ο ακροτηριασμένος βασικός μισθός παραμένει διαβίου ακροτηριασμένος. Προβλέπει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών της εργοδοσίας, που ανοίγει μια τεράστια τρύπα στα ασφαλιστικά ταμεία και οδηγεί αναπόφευκτα σε νέα μεγάλη μείωση των συντάξεων. Προβλέπει επίσης να μας ξεσυναρμολογήσουν με την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, που θα καταστρέψει μερικές ακόμα χιλιάδες μικρομεσαίους, και μια σειρά ακόμα μέτρα που ούτε ένα δεν θα είναι μέτρο ανάπτυξης όπως προπαγανδίζουν, αλλά μέτρα ύφεσης, ανεργίας, δυστυχίας, κοινωνικής καταστροφής. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, να απευθυνθώ για άλλη μια φορά σε κάθε βουλευτή και σε κάθε βουλευτίνα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και να τους πω, ως πότε, για να θυμηθώ μέρες που είναι, ως πότε παλικάρια, δεν είναι μόνο παλικάρια βέβαια, ως πότε κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι που λένε στη Βουλή, ως πότε θα παριστάνετε κάποια από εσάς ότι διαφωνείτε με τη βαρβαρότητα στους διαδρόμους, αλλά θα ψηφίζετε εντός της αιθούσης τους κάθε λογής βάρβαρους νόμους. Άρα και δεν ήρθε ακόμα η ώρα να εναρμονιστείτε, έστω και αργά, έστω για λίγο, με τη θέληση και την αγωνία εκείνων που σας έστειλαν στο Κοινοβούλιο. Θα ψηφίσετε και τα νέα δεσμά για το λαό μας. Εμείς τους καλούμε να κάνουν το πολιτικό, το κοινωνικό, το ηθικό και εν τέλει το εθνικό χρέος.
Γιατί υπάρχουν στιγμές που οι αντιπρόσωποι του έθνους έχουν υποχρέωση όχι απέναντι στο κόμμα, στον αρχηγό, στις σκοπιμότητες, αλλά μονάχα απέναντι στο λαό και απέναντι στο έθνος. Και αυτοί που ζούμε είναι μια τέτοια στιγμή. Τους καλούμε λοιπόν έστω και τώρα στο παραπέντε, στην τελευταία στροφή πριν από την κάλπη, να μην σηκώσουν το χέρι κατά των ίδιων των ψηφοφόρων τους, κατά του άνεργου και του χτυπημένου από την πολιτική των μνημονίων, κατά του πολίτη και της κοινωνίας, να μην επιτρέψουν να τους μετατρέψουν σε αναλώσιμα των μνημονίων και των δανειστών. Γιατί και από τη δική τους ψήφου εξαρτάται το μέλλον του τόπου, άρα και το δικό τους μέλλον, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι τούτη τη φορά η κρίση του λαού μας είναι πολύ κοντά. Ακόμη κι αν η Βουλή για άλλη μια φορά τελικώς εκβιαστεί και δεν αποδοκιμάσει τα μέτρα, τα μέτρα αυτά θα τα αποδοκιμάσει και θα τα καταδικάσει ο λαός μας στις 18 και στις 25 του Μάη. Θα τα καταδικάσει και θα τα τελειώσει στις 25 του Μάη. Ας το έχουν αυτό όλοι καλά στο μυαλό τους. Σε έχουν καλά στο μυαλό τους ότι αν νομίζουν πως ένα ετοιμόρροπο πολιτικό κατεστημένο θα μπορεί να στέκεται για πάντα ακλόνητο στη θέση του και να μπορεί να εκβιάζει, είναι γελασμένοι. Στις 25 του Μάη καταραίουν και οι εκβιασμοί και το κατεστημένο τους. Υπάρχει όμως, φίλες και φίλοι, υπάρχουν μέσα από αυτή την ιστορία την τραγωδία του λαού μας και κάποιοι οποίοι κερδίζουν από τη δυστυχία των πολλών. Δεν αναφέρομαι μόνο στα κέρδη που έχουν όλα αυτά τα χρόνια οι δανειστές μας, που φτιάχνουν στην Ευρώπη το μύθο ότι σώζουν την Ελλάδα και τους Έλληνες και ότι από τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογούμενων μπορούμε εμείς σήμερα να αναπνέουμε και να κυκλοφορούμε στον δρόμο. Έναν μύθο που σε κάθε μου ομιλία, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε πόλη στην Ευρώπη προσπαθώ με επιχειρήματα να διαλύσω. Το ακριβώς αντίθετο από αυτό που κάνει ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, όπου όποτε βρίσκονται στο εξωτερικό ευχαριστούν τους δανειστές που μας δίνουν τη δυνατότητα να ανασάνουμε, να ανασένουμε, διότι δεν έχουμε, λέει, άλλο δρόμο παρά μονάχα αυτό του παραλογισμού, της υποταγής. Ξέρετε, κερδίζουν πολλά από αυτή τη διαδικασία. Μόνο η Γερμανία, σύμφωνα με τις παραδοχές των ίδιων των συντελεστών του Υπουργείου Οικονομικών, εκεί σε ερώτηση που τους έκαναν βουλευτές του κόμματος της Αριστεράς, παραδέχτηκαν ότι μόνο από την πτώση των σπρέτς, από την ανατίμηση δηλαδή των γερμανικών ομολόγων, τα 4 χρόνια της κρίσης έχουν βγάλει πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή που αυτά που δίνουν για τα προγράμματα διάσωσης της Ελλάδας δίνονται από τον μηχανισμό ο οποίος μοχλεύει χρήματα και δανείζεται από τις αγορές. Δεν τα παίρνει από τους φορολογούμενους των χωρών αυτών. Για κάνετε τις συγκρίσεις. Και την ίδια στιγμή που από τα χρήματα που παίρνουν για τα προγράμματα διάσωσης, ειδικά για την Ελλάδα, μόνο το 2% έχει πάει στην πραγματική οικονομία. Το 98% αυτών των χρημάτων έχει πάει για την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων και για να κλείσουν οι μαύρες τρύπες στις τράπεζες. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω για τα πόσα κερδίζουν οι ίδιοι οι Γερμανοί και οι χώρες οι πλεονασματικές από αυτή τη διαδικασία. Θέλω να μιλήσω για τα πόσα κερδίζουν κάποιοι που ζουν εδώ και είναι Έλληνες, αλλά συμπεριφέρονται όπως οι μαυραγορείτες τα χρόνια της κατοχής. Προσπαθούν να κερδίσουν πάνω στη δυστυχία και στα συντρίμμια αυτού του λαού και αυτής της χώρας. Και αναφέρομαι φυσικά στους προστατευόμενους της Τρόικας και της κυβέρνησης, με πρώτους από όλους τους τραπεζίτες,
οι οποίοι αφού θησάβρισαν με την κερδοσκοπία, αφού χρεοκόπησαν τις τράπεζές τους, εξακολουθούν να ζουν και να βασιλεύουν με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Δισεκατομμύρια έχουν χρεωθεί οι πολίτες για να κλείσουν αυτές οι περιβόητες μαύρες τρύπες των τραπεζών. Και ταυτόχρονα έχει τεθεί σε εφαρμογή το κόλπο γκρόσο για να παραμείνουν οι τράπεζες στα χέρια ιδιωτών και να προστατευτούν από την κοινωνία που τις χρηματοδοτεί. Ωραίο κόλπο αυτό. Κάποτε κάποιος είχε πει, αυτός είναι ο σοσιαλισμός των πλουσίων, ξέρετε. Τα χρέη τα μοιραζόμαστε όλοι, σοσιαλισμός, τα κέρδη όμως στις τσέπες των λίγων. Η κοινωνία λοιπόν είναι για να πληρώνει. Οι τραπεζίτες και οι μέτοχοι για να κερδίζουν και να ελέγχουν τις τράπεζες. Και μέσω των τραπεζών βεβαίως να ελέγχουν την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Και αυτό κάποιοι το ονομάζουν δικαιοσύνη και ισοπολιτεία. Και κάποιοι το διαφημίζουν ως προϋπόθεση και όρο για την ανάπτυξη. Εμείς, φίλες και φίλοι, προειδοποιούμε με κάθε ευθύνη και σοβαρότητα. Το έγκλημα που έγινε με το PSI, με το κούρεμα των ομολόγων που διέλυσαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τους μικροομολογιούχους, αλλά και οργανισμούς του δημοσίου που είχαν επενδύσει σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Το έγκλημα λοιπόν αυτό, αλλά και το έγκλημα που πάει να γίνει τώρα με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, όπου αναμένεται, αν ισχύσουν οι όροι αυτοί που βγήκαν στη δημοσιότητα, να χάσει το ελληνικό δημόσιο πάνω από το 50% των επενδεδημένων κεφαλαίων, δηλαδή των χρημάτων που έχουν μπει και έχουν χρεωθεί στις πλάτες του ελληνικού λαού και θα τα πληρώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας, γιατί είναι δημόσιο χρέος αυτά τα δισεκατομμύρια. Το έγκλημα λοιπόν αυτό, όσο περνάει από το χέρι μας, δεν θα μείνει ατιμόρυτο. Λένε πολλοί, λένε πολλοί ότι το χρήμα μιλάει. Εμείς υποσχόμαστε ότι στην περίπτωση αυτή και με κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μιλήσει μόνο το χρήμα, θα μιλήσει και η δικαιοσύνη. Και θα είμαστε αμήλικτοι απέναντι σε όσους έριξαν τον ελληνικό λαό στα βράχια και θέλουν να κερδίσουν και από πάνω από αυτή τους την πράξη. Ας το έχουν αυτό όλοι υπόψη τους. Διότι η αρχαιοελληνική τραγωδία μας έχει μάθει κάτι. Ότι όταν διαπράτεται ύβρις, κάποια στιγμή έρχεται η νέμεσης. Η κάθαρση και η τιμωρία. Και αυτήν θα τη φέρει ο ελληνικός λαός στις κάλπες, θα τη φέρει στηρίζοντας μια κυβέρνηση σωτηρίας και αλλαγής για τον τόπο και τον λαό. Επιτρέψτε μου όμως σε αυτό το σημείο, αγαπητοί συμπατριώτες, να πω και δύο λόγια για την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Την ιδιαίτερη πατρίδα μας, την Ήπειρο. Ξέρετε, τέτοιες ημέρες, μεθαύριο είναι η επέτειος της Επανάστασης του 21, δεν μπορεί κανείς να μην μνημονεύσει το ρόλο της Ήπειρου στον αγώνα για την απελευθέρωση. Και στον ρόλο της βέβαια μετά την απελευθέρωση. Μια φτωχή περιοχή, ένας φτωχός μα πεισματάρης και περήφανος λαός, διαδραμάτισε τεράστιο ρόλο και βοήθησε σημαντικά τη χώρα μας να σταθεί στα πόδια της. Η συμβολή της Ήπειρου στην νεογέννητη Ελλάδα υπήρξε ιστορικά αναντικατάστατη. Και αυτό, αν θέλετε, αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι ένας τόπος χωρίς να είναι πλούσιος μπορεί να πρωτοπορήσει και από θέση ανίσχυρη μπορεί να πρωτοστατήσει στην υπόθεση της εθνικής ανασυγκρότησης, της πολιτιστικής αναγέννησης του τόπου. Όμως σήμερα, δυστυχώς,
Από τα άρματα, τα γρόσα και τα γράμματα έχουμε φτάσει στα success story του κυρίου Σαμαρά, στην εθελοδουλεία του μνημονίου και στους πανηγυρισμούς για επιτυχίες που κρύβουν όμως το μεγάλο δράμα που ζει ο λαός μας. Για ποιο success story όμως μιλάει η κυβέρνηση? Ελάτε κύριε Σαμαρά και κύριοι Τροϊκανοί εδώ, στην Ήπειρο, την περήφανη Ήπειρο, αλλά πληγωμένη και από πριν από τα χρόνια του μνημονίου, αλλά ιδιαίτερα τώρα. Ελάτε εδώ για να δείτε το πρωτογενές πλεόνασμα και τις επιτυχίες σας. Η Ήπειρος με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ακαθάριστο προϊόν είναι η πρωταθλήτρια στην ανεργία. Διαλύθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήταν ο βασικός ιστός της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή. Το μεγαλύτερο ελληνικό brand name γαλακτοκομικών προϊόντων, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά στα Βαλκάνια, ισχυρά ανταγωνιστικό στην Ευρώπη, η Δοδόνη, διαλύθηκε και ξεπουλήθηκε σε κάποιους που χρωστούσαν στη Δοδόνη, οδηγώντας σε οικονομική ασφυξία τους παραγωγούς. Τα προβλήματα ρευστότητας, οι δανειακές υποχρεώσεις δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης στην εταιρεστική πτηνοτροφία της Ηπείρου. Έναν κλάδο ο οποίος είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα και απασχολούσε πολύ κόσμο. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ηπείρου, βασικός μοχλός ανάπτυξης της περιοχής, απαξιώθηκαν και απογυμνώθηκαν από ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές. Βλέπω μαζί μας σήμερα τον Πρίτανη. Φέτος το Πανεπιστήμιο γιορτάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας του. Δεν ξέρει όμως αν τελικά θα καταφέρει να λειτουργεί και του χρόνου για να γιορτάσει το 51ο έτος. Το ΤΕΗ Ηπείρου ανέστειλε τη λειτουργία του. Μήπως και καταφέρει να συγκινήσει ώστε να προσληφθεί έστω έκτακτο προσωπικό για να μπορέσει να λειτουργήσει. Φίλες και φίλοι, έχω επανειλημμένως καλέσει τον Πρωθυπουργό να πάει σε ένα νοσοκομείο, σε ένα σχολείο, σε ένα ασφαλιστικό φορέα για να δει το πραγματικό success story της κυβέρνησής του. Τον καλό όμως σήμερα εδώ από τα Γιάννενα να έρθει εδώ στην Ήπειρο και ας πάει όπου αυτός επιθυμεί. Αλλά ας κάνει έστω και μια φορά κάτι αληθινό, όχι κάτι επικοινωνιακό, κάτι πραγματικά αληθινό. Να δει με τα μάτια του το ανθρώπινο δυναμικό που αιμορραγεί από τον τόπο, που μεταναστεύει, που περιθωριοποιείται, που φτωχοποιείται. Δεν πρόκειται απλά για μια λάθος πολιτική. Πρόκειται χωρίς ίχνος υπερβολής για μια πολιτικά και ηθικά εγκληματική ενέργεια. Όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηπείρου στη δημόσια υγεία οδηγήθηκαν στο μαρασμό. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας διαλύθηκε και τις υποδομές, τα νεκρά του βάρια, είναι τώρα έτοιμοι να τα δώσουν για εκμετάλλευση στους διάφορους επενδυτές στον χώρο της υγείας. Όπως εξίσου διαλύθηκε και είναι έτοιμοι να κάνουν το ίδιο, να δώσουν τα ντουβάρια και τις υποδομές, πρίκα σε ιδιωτικά συμφέροντα και στη δημόσια περιουσία της Εγνατίας. Το αεροδρόμιο, τα λιμάνια, η παράκτια ζώνη, όλα πολλούνται και μάλιστα έναντι πινακίου φακής. Την ίδια ώρα που για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων ένα μέλλον υπάρχει. Ειδικές οικονομικές ζώνες, ανεργία, εργασία πολλών ωρών, ελαστική απασχόληση, έναντι ελάχιστης αμοιβής και χωρίς κανένα δικαίωμα. Φίλες και φίλοι, μπροστά στην ιστορία καταστροφής που ο κύριος Σαμαράς περιγράφει διαρκώς ως ιστορία επιτυχίας,
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει σε όλους τους τόνους πως με το πρόγραμμά του θα στηρίξει την παραγωγική βάση, τους νέους παραγωγούς και κτηνοτρόφους, με κίνητρα και με νέα συνεταιριστικά μοντέλα, έξω από τη διαφθορά που είχαμε δει παλιότερα στο συνεταιριστικό κίνημα. Θα αποτρέψει περιβαλλοντικά εγκλήματα που διαπράττονται με μορφή φαραωνικών έργων προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων που κυριολεκτικά κλέβουν τη γη μας. Θα υπερασπιστεί τη δημόσια περιουσία, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, θέτοντας ως προτεραιότητα τις ανάγκες της κοινωνίας. Θα υπερασπιστεί τη δημόσια παιδεία και υγεία που τόσο έχουν απαξιωθεί και θα χρησιμοποιηθούν ως μοχλός εθνικής ανάπτυξης και όχι ως προϊόν υποεκποίηση και ιδιωτικοποίηση. Φίλες και φίλοι, εμείς έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Για μας προτεραιότητα είναι η κοινωνία που στενάζει. Εμείς δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε με κανέναν το αν θα αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση που μένεται στη χώρα. Με καμία τρόικα και με κανέναν δανειστή δεν θα διαπραγματευτούμε την προτεραιότητά μας να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση. Για μας πρώτιστο χρέος είναι να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο και να μην λιποθυμάν, να υπάρχει δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, να μην υπάρχει ούτε ένα νοικοκυριό δίχως πρόσβαση στα βασικά αγαθά, στο ρεύμα, στο νερό, να μην υπάρχει κανένας συμπολίτης μας που απειλείται για χρέη μερικών εκατοντάδων ευρώ να χάσει το σπίτι του, ενώ αυτοί που χρωστούν εκατομμύρια είναι ανενόχλητοι και κρύβουν τα λεφτά τους στις λίστες που φυλάσσονται στα συρτάρια των υπουργών. Η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας που θα συγκροτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει και θα εφαρμόσει μονομερώς την κατάργηση του μνημονίου και των εφαρμοστικών νόμων. Διότι φίλες και φίλοι, συμπατριώτες, συμπατριώτισες, η Ελλάδα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά παραμένει ακόμα κυρίαρχη χώρα. Και όταν ο λαός της αποφασίσει δημοκρατικά, τότε το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να ψηφίζει χωρίς να ρωτά τους δανειστές και τους προστάτες. Και βεβαίως θα ψηφίσουμε και θα εφαρμόσουμε το Εθνικό Σχέδιο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, όπως είπαμε, άμεση προτεραιότητα στις ανθρωπιστικές ανάγκες. Φίλες και φίλοι, ζούμε μια δύσκολη κατάσταση και μπροστά μας είναι μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Η τριπλή εκλογική μάχη. Μια μάχη στην οποία ο αντίπαλος ρίχνει ήδη όλες του τις εφεδρίες και όλα του τα μέσα, από τα οποία, να ξέρετε, το τιμιότερο είναι το ψέμα. Μια μάχη στην οποία δεν διστάζουν να συκοφαντήσουν, να διαβάλουν, να κατασκευάσουν φαντάσματα, να τρομοκρατήσουν, να εκβιάσουν, να δηλητηριάσουν με εμφυλιοπολεμικά κηρύγματα την ελληνική κοινωνία. Μια μάχη στην οποία οικειοποιούνται την ατζέντα της Χρυσής Αυγής με την ελπίδα να οικειοποιηθούν τους ψηφοφόρους της. Μια μάχη στην οποία ο λαός μας έχει μόνο μία επιλογή. Να νικήσει για να πάρει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ τις τύχες του στα χέρια του. Είδατε όμως τι έγινε χθες στη Βουλή.
με την τροπολογία που τιμωρεί με απέλαση κάθε μετανάστη ο οποίος καταγγέλει επωνύμως στις αρχές παράνομη, βίαιη, απάνθρωπη μεταχείρισή του. Κατέθεσαν τροπολογία ώστε οι αρχές να είναι αυτές που θα εξετάζουν την καταγγελία, που τις αφορά, που αφορά τις ίδιες δηλαδή, και αν τη βρουν αστήριχτη, ο δράστης που τόλμησε να κάνει την καταγγελία θα απελάβνεται. Πρώτα δηλαδή θα κρίνουν οι ίδιοι και φυσικά θα θώνουν τον εαυτό τους. Μην μπλέκουν τώρα και σε τίποτα ΕΔΕ και τέτοια πράγματα. Και μετά θα τιμωρούν και αυτόν που έκανε την καταγγελία. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Αυτός είναι ο ουμανισμός τους. Αυτή είναι η πολιτική τους κουλτούρα. Τι σχέση έχουν αυτοί με την δεξιά παράταξη? Αυτή είναι ένα μείγμα ενός ακραίου εθνικισμού και πολιτικής άνοιξης μεταμοντέρνας. Πρόκειται για ένα απεχθές δείγμα πολιτικής μοχθηρίας, κομματικής πονηριάς και νομότυπου φασισμού που δείχνει μέχρι που είναι έτοιμοι να τραβήξουν το σκηνί της λογικής και του νόμου. Και να ξέρετε, αυτή την κυβέρνηση στηρίζει ένα κόμμα το οποίο κάποτε λεγότανε ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα του κυρίου Βενιζέλου, που το μόνο που τον αφορά και το μόνο που φοβάται είναι ο ίδιος τι μέλλον και τι πολιτική καριέρα θα έχει και αδιαφορεί για όλα τα υπόλοιπα. Και ύστερα μιλάνε για κεντροαριστερά, για σοσιαλιστικό χώρο, για σοσιαλδημοκρατία. Πού τα είδαν όλα αυτά? Στις συνεννοήσεις τους με τον κύριο Μπαλτάκο? Πού την είδαν την κεντροαριστερά και πού την απαντήσανε? Απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση βρισκόμαστε. Απέναντι στην κοινωνική καταστροφή και στην πολιτική εξαθλίωση και όπλο, εργαλείο, μέσω άμυνας και αντεπίθεσης απέναντι σε αυτή την κατάσταση, οι πολίτες, ό,τι και να λένε τα παπαγαλάκια, έχουν αποφασίσει ποιο θα έχουν. Την ψήφο τους στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν. Σε εμάς ανέθεσε και αναθέτει η κοινωνία και να είστε σίγουροι ότι θα μας το αναθέσει πολύ πιο αποφασιστικά, πολύ πιο εμφαντικά στις επερχόμενες εκλογές. Σε εμάς θα αναθέσει την κύρια ευθύνη να ανατρέψουμε τα άθλια δεδομένα, να ανατρέψουμε το καθεστώς της βαρβαρότητας, να ανακόψουμε τον κατήφορο προς την καταστροφή και να αντιστρέψουμε την πορεία της χώρας. Θέλω να σας πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, γι' αυτό είναι μια βαριά ευθύνη. Είναι μια βαριά ευθύνη για όλους μας. Ευθύνη πρωτίστως απέναντι στον τόπο, αλλά και απέναντι στην ιστορία. Ξέρετε, σε αυτές τις εκλογές θα είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του τόπου που θα νικήσει η αριστερά. Και θα νικήσει η πραγματική αριστερά. Και αυτή η νίκη θα είναι ένας ιονός πολύ σημαντικός, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα δείχνει το δρόμο στην Ευρώπη για το πώς οι λαοί μπορούν να υψώσουν ανάστημα και να βγουν από αυτή την κρίση. Είναι λοιπόν ευθύνη απέναντι στην ιστορία, απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στο έθνος, ευθύνη απέναντι στη δική μας ιστορία, στους δικούς μας αγώνες, στους δικούς μας ανθρώπους, που η ανιδιοτέλεια και η αφοσίωσή τους στο λαό και στην πατρίδα πολλές φορές έφτασε μέχρι στο σημείο της θυσίας της ίδιας τους της ζωής. Ευθύνη απέναντι σε κάθε άνεργο, απελπισμένο, κυνηγημένο, ξεριζωμένο από τη δουλειά και τη ζωή του, τρομαγμένο μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής και στον κινησμό της εξουσίας. Αυτή την ευθύνη οφείλουμε να την αναλάβουμε με αποφασιστικότητα, σύνεση, πολιτική ωριμότητα, ανοιχτό μυαλό, ετοιμότητα για προσφορές και θυσίες. Δεν θέλουμε να είμαστε, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι,
η επανάσταση του σαλονιού και του Facebook, των πολιτικών σχημάτων και μορφωμάτων που έτσι, χωρίς πρόγραμμα, όπως έλεγε και μία εκπομπή, παλιά στο δεύτερο πρόγραμμα, δεν κάνω λάθος, της Μαρίας Ρεζάν, σχήματα τα οποία διαμορφώνονται στα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας και προσπαθούν να ευδοκιμήσουν κάτω από την αρρωγή και την ασπίδα και την προστασία του μηντιακού πολιτικού μας κατεστημένου. Εμείς θέλουμε να είμαστε η επανάσταση, όχι η γιαλαντζή του σαλονιού, αλλά η επανάσταση των σύγχρονων δούλων του μνημονίου. Θέλουμε να είμαστε η επανάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της λογικής, του πολιτισμού απέναντι στην αδικία, στον παραλογισμό και στη βαρβαρότητα. Αλλά αυτή η επανάσταση θα είναι ταυτόχρονα και μια ειρηνική επανάσταση, αν θέλετε, απέναντι στον οχαδελφισμό, στο βόλεμα, σε λογικές κατεστημένες σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, πρώτα το εγώ και μετά το εμείς. Πρέπει να σπάσουμε αυτές τις λογικές. Και αυτή ίσως είναι η πιο δύσκολη δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Είναι η επανάσταση απέναντι στην τηλεδημοκρατία που διαμορφώνει συνειδήσεις, στη δημοκρατία της τηλεόρασης, στη λογική της ανάθεσης. Θα ψηφίσουμε τον πολιτικό, τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να μας λύσει τα προβλήματα. Φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να κρατηθεί ούτε μια μέρα στην εξουσία αν δεν έχει διαρκώς τη στήριξη του λαού. Και την κινητοποίηση του λαού εμείς θα τη χρειαστούμε δυο φορές περισσότερο μετά τις εκλογές από ό,τι πριν τις εκλογές. Θέλουμε με δυο λόγια να είμαστε η επανάσταση του νέου απέναντι στο παλιό και στο φθαρμένο, των ταπεινών απέναντι στους επαγγελματίες εξουσιαστές, των εργαζομένων απέναντι στην αυθαιρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Και αυτό, ξέρετε, απαιτεί όχι μόνο λόγια, από τα οποία χόρτασε πια ο ελληνικός λαός. Αυτό απαιτεί αποτελεσματική πράξη. Αυτό απαιτεί όριμη πολιτική σκέψη. Αυτό απαιτεί δείγματα γραφής που πιστοποιούν ανιδιοτέλεια, καθαρότητα, αλλά και αφοσίωση στους ανθρώπους που έχουν τα πολλά προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα, στους ταπεινούς και καταφρονεμένους. Αυτό απαιτεί να πατάμε και γερά στη σοφία και στους αγώνες των παλιών. Να εμπιστευόμαστε και τους νέους όμως καμιά φορά, να δίνουμε και καμιά ευκαιρία σε κανένα νέο. Αυτό απαιτεί να καλλιεργούμε με προσοχή κάθε σπόρο ενότητας και συνείδησης, κάθε φύτρο κοινής δράσης και κοινής πάλης στους κοινωνικούς αγώνες. Αυτό απαιτεί να κρίνουμε πολιτικά και με βάση το συμφέρον των εργαζομένων και της πατρίδας κάθε φορά και όχι το μικροκομματικό συμφέρον. Θέλω να σημειώσω εδώ κάτι πολύ σημαντικό που διαφοροποιεί, ξέρετε, τον ΣΥΡΙΖΑ από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Εμείς, φίλες και φίλοι, δεν πιστεύουμε, όπως σας είπα πιο πριν, στη δια της αναθέσεως σωτηρία καμίας κοινωνίας. Πιστεύουμε στη δύναμη των κινημάτων, στη δράση των κοινωνικών ομάδων, στους αγώνες της κοινωνίας, στα ενωτικά εγχειρήματα που επιταχύνουν τις κοινωνικές εξελίξεις. Δεν πιστεύουμε συνεπώς ούτε ότι είμαστε αλάθητοι, ούτε ότι κατέχουμε τη μία και μοναδική αλήθεια, ούτε ότι είμαστε σωτήρες, ούτε ότι είμαστε οι από πάνω, οι κατεπάγγελμα από πάνω, οι κατεπάγγελμα εκπρόσωποι των από κάτω. Αυτό καθημερινά κρίνεται μέσα από τη ζωή. Είμαστε και θέλουμε να είμαστε και πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για την πρόοδο και την κοινωνική αλλαγή, σάρκα από τη σάρκα της κοινωνίας.
Είπα κάποτε σε μια συνέντευξη που με ρώτησαν για άλλη μια φορά, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο ΠΑΣΟΚ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γέννημα θρέμματων αγώνων, ότι είναι σπορά αυτής της μεγάλης κοινωνικής έντασης και των αγώνων που δημιούργησαν τα μνημόνια και αυτή η απάνθρωπη πολιτική που εφαρμόστηκε στην πατρίδα μας. Άρα, ας μην προσπαθούν να συγκρίνουν το ΣΥΡΙΖΑ με κάτι παλιό. Γεννήθηκε σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό με αυτό που προσπαθούν να το συγκρίνουν αυτοί που μας θέλουν όμοιους με το δικό τους είδωλο, για να μπορούν να μας έχουν του χεριού τους. Τους διαβεβαιώνουμε, εμείς δεν θα είμαστε του χεριού σας, εμείς δεν θα πούμε ποτέ το τσεπάκι σας. Ακριβώς γι' αυτό όμως, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα πελώριο έργο, την ανατροπή των μνημονίων και την πορεία της Ελλάδας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προόδου σε ένα μεταμνημονιακό ξέφωτο, κατανοούμε ότι βήμα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς την κινητήρια δύναμη των απλών ανθρώπων, των κινημάτων της κοινωνίας. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε προς όλους. Η ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Για όλους όσους έχουν αδικηθεί και πριν και κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Αν ήθελα να είμαι λίγο πιο δραματικός, θα έλεγα ότι ίσως είναι και η τελευταία ευκαιρία. Θα είναι η αρχή της ανατροπής. Αλλά την ανατροπή, ξέρετε, μόνο ένας μπορεί να την εξασφαλίσει. Εσείς, ο λαός. Πες το δυνατά. Και αυτό, ξέρετε, δεν γίνεται από τον καναπέ, δεν γίνεται με την απάθεια, δεν γίνεται ούτε με αυτό που πολλές φορές συνηθίζει η αριστερά μεταξύ της, με τους καυγάδες για το φύλλο των αγγέλων της Επανάστασης. Δεν γίνεται με το φόβο και την καχυποψία απέναντι σε όσους προσέρχονται στο μέτωπο της δικής μας μάχης από άλλους χώρους, έχοντας στις αποσκευές τους ταλαντεύσεις, αυταπάτες, και ένα παρελθόν με το οποίο σωστά τότε συγκρουστήκαμε. Γίνεται μόνο με την ενότητα που ενισχύει την εμπιστοσύνη των απλών ανθρώπων στο κόμμα και στον εαυτό τους. Γίνεται με την οριμότητα που προσπαθεί από κάθε άνθρωπο, κάθε κίνημα, κάθε χώρο να αποσπάσει και να εντάξει στην κοινωνική και πολιτική δυναμική εκείνα τα στοιχεία που υποβοηθούν την πορεία προς τα εμπρός. Γίνεται με την αταλάντευτη αποφασιστικότητα της μεγάλης ανατροπής, που ξέρει και μπορεί να εντάσσει στις δυνάμεις που θα την πετύχουν τον καθένα και την καθεμιά που έχει έστω λίγα, έστω και ελάχιστα να δώσει. Με ένα τέτοιο αρμονικό συνδυασμό ταξικής αποφασιστικότητας και εθνικής ευρύτητας, φίλες και φίλοι, δημιουργήθηκε το θαύμα της εθνικής αντίστασης. Με ένα τέτοιο συνδυασμό ριζοσπαστικής συνέπειας και ενωτικής ευελιξίας, αντιμετώπισε η αριστερά τις επελάσεις των αντιπάλων τα χρόνια μετά τον εμφύλιο και όχι μόνο άντεξε, αλλά και αναδείχθηκε σε σημαντική δύναμη. Με ένα τέτοιο συνδυασμό αριστερού βάθους και δημοκρατικού πλάτους γεννήθηκαν μέσα στη δικτατορία τα πολυτεχνία. Η συνέπεια που διαφημίζει και αναπαράγει τον εαυτό της δεν ήταν ποτέ αρκετή για την αριστερά και ενίοτε οδήγησε σε μεγάλες ήττες. Όταν λοιπόν εμείς τίνουμε το χέρι προς τους συντρόφους και τις συντρόφισσες του Κομμουνιστικού Κόμματος και αυτοί μας λένε ότι είστε το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία και αυτοί μας λένε ότι δεν μας ενδιαφέρει αν δεν είμαστε εμείς στο δεύτερο γύρο, ακόμα και αν απέναντί σας είναι χρυσαυγίτες,
τότε εμείς θα συνεχίζουμε να τους λέμε. Σε όποιο Δήμο, σε όποια περιφέρεια, δεν πρόκειται στις περιφέρειες, θα είμαστε παντού, σε όποιο Δήμο δεν είμαστε στο δεύτερο γύρο και είναι εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος, αυτόν εμείς θα υποστηρίξουμε. Η δική μας συνέπεια, φίλες και φίλοι, πρέπει να είναι το κέντρο επάλληλων κύκλων μέσα στην κοινωνία. Κύκλων που η ίδια δημιουργεί και που πολιορκούν από παντού τον αντίπαλο, αντλώντας από αυτή δύναμη και κατεύθυνση και προσφέροντας αυτή κοινωνικό εύρος, πολιτική δυναμική και προοπτική νίκης. Η συνέπεια ως κινητήρας ευρύτατων πολύχρωμων κινημάτων και κίνησης προς τα μπρος, ή η συνέπεια ως μνημείο του εαυτού της. Αυτό είναι το ερώτημα. Κάθε φορά που η αριστερά αυτό το ερώτημα το έλυνε με σωστό διαλεκτικό τρόπο, γνώριζε μεγάλες επιτυχίες και νίκες. Κάθε φορά ή σε κάθε περίπτωση που το έλυνε με λάθος τρόπο, γνώριζε ήττες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν θα επιτρέψουμε, ξέρετε, στις δυνάμεις του Μνημονίου που διαβάλουν σήμερα κάθε ενωτικό άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς επειδή αυτό τρέμουν, να καθορίσουν με την προπαγάνδα και την πίεση που ασκούν τη δική μας πολιτική. Αυτό ας γίνει σαφές για άλλη μια φορά. Έχουμε ιστορική ευθύνη να πείσουμε αυτή τη φορά περισσότερους και περισσότερες για πρώτη φορά στη ζωή τους να ψηφίσουν αριστερά για να αλλάξει πορεία ο τόπος, για να δούμε ένα καλύτερο αύριο. Η φτώχεια, η δυστυχία δεν έχουν χρώμα. Αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Φίλες και φίλοι, έτσι πρέπει να δώσουμε και έτσι θα δώσουμε αυτή την τριπλή εκλογική μάχη που βρίσκεται μπροστά μας. Κανένας πολίτης δεν πρέπει να μείνει έρμεο στην προπαγάνδα της κυβέρνησης και των πατρώνων της. Κανένας άνθρωπος παγιδευμένος στην αδράνεια που γεννάει απόγνωση. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική, δεν είναι μονόδρομος ο δρόμος τον οποίο μας έχουν επιβάλει. Έγινε για κάποιους μονόδρομος για να σώσουν το πολιτικό τους τομάρι. Και επειδή πολλές φορές ρωτάνε και ξαναρωτάνε πώς θα αντιμετωπίσετε εσείς τη μεγάλη κρίση που έχουμε μπροστά, εμείς τους απαντάμε. Ήμασταν η μόνη πολιτική δύναμη η οποία προέβλεψε σωστά τι είδους κρίση ήταν αυτή. Όταν κάποιοι βγαίναν δεξιά και αριστερά και λέγανε φταίει ο ελληνικός λαός, διότι είναι διεφθαρμένος για να κρύψουν τη δική τους διαφθορά, όταν κάποιοι βγαίναν μπροστά και λέγανε μαζί τα φάγαμε, εμείς λέγαμε ότι η κρίση δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, η κρίση είναι ευρωπαϊκή και άρα η λύση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Και όταν αυτοί παρουσίασαν μονόδρομους, εμείς παρουσιάζαμε λύσεις και επιμένουμε σε αυτές. Όσο και αν επιμείνουν σε αυτή την πολιτική της λιτότητας, η βασική αιτία που υποτίθεται μας οδήγησε στην περιδίνηση του χρέους, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί. Πριν μπούμε στο μνημόνιο είχαμε χρέος και γι' αυτό υποτίθεται μπήκαμε. 124% του ΑΕΠ. Σήμερα ξέρετε πόσο χρέος έχουμε, 175% του ΑΕΠ μετά από 4 χρόνια μνημονιακής πολιτικής. Η πρόβλεψη για το 2015, ας συνεχίσουμε έτσι, ξέρετε ποια είναι, 205% του ΑΕΠ. Όμως και τότε επισημάναμε ότι δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν το χρέος. Το χρέος είναι ένα πρόσχημα αλλά και ένα εργαλείο να φοβήσουν το λαό, να καθυποτάξουν το λαό, να τον φοβερήσουν και να τον οδηγήσουν στη λογική του μονοδρόμου. Και εμείς έχουμε λύση για το χρέος. Έχουμε λύση ευρωπαϊκή για το χρέος. Και αναρωτιόμαστε δημόσια όταν αυτοί
που υποτίθεται μας κυβερνούν σε μια περίοδο που είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό ζήτημα το χρέος, δεν έχουν να προτείνουν τίποτα, παρά μονάχα σέρνονται δεξιά και αριστερά. Όταν, κυρία Λαγκάρτ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Financial Times, αμέσως μετά τις εκλογές του Ιούνιου, κάλεσε τον κύριο Στουρνάρα και του είπε «Αυτό το χρέος δεν είναι βιώσιμο, προτείνω να στηρίξουμε μια λογική στο επόμενο Eurogroup ως Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». Financial Times το γράψαν αυτό, όχι η Αυγή. Έχετε το υπόψη σας. Να υποστηρίξετε κι εσείς αυτή την πρόταση. Τότε ο κ. Στουρνάρας τι έκανε σύμφωνα με τους Financial Times? Πήγε και το κάρφωσε στον κ. Σόιμπλε. Και ο κ. Σόιμπλε τι του απάντησε? Forget it, Γιάννη. Περίπου. Ξέχνα το, Γιάννη. Και ο Γιάννης το ξέχασε. Ο Αντώνης δεν το θυμήθηκε ποτέ, γιατί έπαθα αμνησία μετά τις εκλογές, που ξαφνικά είπε ουδής αναμάρτητος και αφέθηκαν οι αμαρτίες του. Και έτσι η χώρα επισήμως δεν έχει στρατηγική στο υπαριθμόν ένα εθνικό θέμα αυτό του χρέους. Και εμείς τι λέμε όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε? Λέμε, μα γιατί λέτε ότι δεν υπάρχει λύση? Αφού αυτό που εμείς προτείνουμε εφαρμόστηκε στην Ευρώπη για τους ίδιους τους Γερμανούς. Όταν το 1953 η Γερμανία, βγαίνοντας με τις πληγές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε ένα δυσβάστατο χρέος και έγινε η μεγάλη διεθνής διάσκεψη του Λονδίνου, όπου αποφάσισαν δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, τη διαγραφή του χρέους της Γερμανίας απέναντι σε τρίτους κατά 60%, μορατόριουμ στην αποπληρωμή των τόκων και ρήτρα ανάπτυξης, δηλαδή να πληρώνεις όταν έχεις θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πώς μπορούν οι ίδιοι οι Γερμανοί να αρνούνται για την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες που έχουν πέσει στην παγίδα του χρέους κάτι το οποίο τους ίδιους ευεργέτησε το 1953 και τους έδωσε τη δυνατότητα να φτάσουν σε αυτό το οικονομικό θαύμα που έφτασαν αργότερα? Λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή θα τους πει πρώτα προτεραιότητα οι άνθρωποι και μετά τα χρέη στους δανειστές, είναι μπαταχτσής. Αλλά ποτέ δεν θυμήθηκαν αυτοί που μας κυβερνάνε ότι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής της ιστορίας είναι η ίδια η Γερμανία, που 70 χρόνια τώρα ακόμα να αποπληρώσει το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές επανορθώσεις. Αυτή είναι η δική τους εθνική πολιτική. Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα, καταθέσουμε λύσεις ρεαλιστικές, βιώσιμες για όλη την Ευρώπη, και αυτό το αναγνωρίζουν πια οι λαοί στην Ευρώπη και αποκτούμε συμμαχίες παντού. Γι' αυτό και τρέμουν μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τρέμουν μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διότι θα ανοίξει δρόμο για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης. Θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή, τους μεγάλους τεκτονικούς, τους μεγάλους σεισμούς, τις τεκτονικές κινήσεις σε όλη την Ευρώπη, σε προοδευτική κατεύθυνση, σε δημοκρατική κατεύθυνση. Ο τόπος λοιπόν έχει ελπίδα. Οι άνθρωποι έχουν ελπίδα. Και η ελπίδα αυτή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα λοιπόν μπροστά μας, στις κάλπες, είναι καθαρό και αδυσόπιτο. Ή συνεχίζεται η καταστροφή, η παρακμή, η τραγωδία, ή με το ΣΥΡΙΖΑ αλλάζουμε ριζικά πορεία για τη χώρα. Ή ψηφίζουμε Σαμαρά, Μέρκελ, Σόιμπλε, ή ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ή αφινόμαστε στη μοίρα που άλλοι χαράσουν για μας, ή σηκωνόμαστε στο ανάστημά μας και δίνουμε τη μάχη. Είμαι βέβαιος, φίλες και φίλοι, ότι τη μάχη αυτή και θα τη δώσουμε και θα τη νικήσουμε. Σε αυτές τις εκλογές, αυτές οι εκλογές έχουν μια ιδιαιτερότητα και οι τρεις κάλπες. Δεν ψηφίζουμε μονάχα δημάρχους, περιφερειάρχες, ευρωβουλευτές. Θα έλεγα, πολύ λιγότερο ψηφίζουμε για όλα αυτά. Ψηφίζουμε για τις ζωές μας, ψηφίζουμε για την Ελλάδα. Ψηφίζουμε για μια νέα Ελλάδα σε μια άλλη Ευρώπη.
Και το σύνθημά μας είναι στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι αυτό που θα καθορίσει τις εξελίξεις. Θα είναι το τέλος τους και συνάμα μια νέα αρχή για την πατρίδα μας. Η σημερινή σας συμμετοχή σε αυτήν τη συγκέντρωση που είναι έναρξη ενός σημαντικού αγώνα εδώ στην Ήπειρο σηματοδοτεί ότι αυτή η μάχη θα είναι νικηφόρα. Το βλέπω στα πρόσωπά σας, στην αισιοδοξία σας, στην αποφασιστικότητά σας. Καμία ανοχή, όχι άλλη υπομονή. Ψηφίζουμε για να φύγουν, ψηφίζουμε και φεύγουν, ψηφίζουμε και έρχεται στο προσκήνιο ο λαός για να χτίσει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ ένα καλύτερο αύριο. Φίλες και φίλοι, πολίτες των Ιωαννίνων, πολίτες των Ιωαννίνων, είμαι βέβαιος ότι αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε και θα είναι νικηφόρα και είμαι βέβαιος για κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Ότι για πρώτη φορά η περιφέρεια της Ηπείρου θα έχει αιρετή εκλεγμένη περιφερειάρχη γυναίκα, αιρετή εκλεγμένη περιφερειάρχη από την αριστερά και θα είναι η Όλγα Γεροβασίλη. Έλα Όλγα. Αλλά την ανατροπή θα την κάνουμε και στους Δήμους. Διότι οι πολίτες γνωρίζουν ότι είναι αλήθεια πως αλλιώς σκέφτονται, αλλιώς ακόμα και τα σκουπίδια, είχε δίκιο η Δούρου που το είπε πρώτη φορά, μαζεύουν αγωνιστές δήμαρχοι και αλλιώς δήμαρχοι παραδομένοι στα συμφέροντα. Γι' αυτό και θέλω να καλέσω εδώ στη σκηνή τους υποψήφιους δημάρχους μας στην Ήπειρο, τον Λάζαρο τον Άτσι, τον υποψήφιο Δήμαρχο Ιωαννιτών. Και η Άρτα θα έχει για πρώτη φορά γυναίκα και αριστερή δήμαρχο, τη Λίτσα την Κιτσαντά. Έλα Λίτσα. Στην Πρέβεζα Δημήτρη, έχεις μεγάλη. Ο Δημήτρης ο Βασιλείου. Έχεις παντλάβερο. Στην Ιγουμενίτσα ο Ανδρέας ο Νταΐς. Έλα Ανδρέα. Κι ας έρθει κι ένας από το Ιόνιο ρε παιδιά. Εντάξει, κοντοχωριανός είναι κι αυτός, από την Κέρκυρα. Ο δήμαρχος της Κέρκυρας, ο Κώστας ο Νικολούζος, είναι μαζί μας. Ο μελλοντικός δήμαρχος της Κέρκυρας. Μια ματίνα, μισθός δουλειάτου. Ο Μπερνατσάου, 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 Τσάου, Τσάου. Μια ματίνα, μισθός δουλειάτου. Εω κομμάτω λιμπάζω. Ο Παρτιζάν, κορτάνει βία. Ο Μπερνατσάου, 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 Τσάου, Τσάου. Παρτιζάνο, κορτάνει βία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν ό,τι και να κάνουν και θα κάνουν πολλά να μας σταματήσουν. Θα νικήσουμε και στις 26 θα γυρίσουμε σελίδα στον τόπο. Αυτή η κυβέρνηση της καταστροφής δεν θα μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά. Η αλλαγή, η μεγάλη ανατροπή είναι κοντά. Καλή δύναμη, καλό αγώνα. Να είστε καλά. Γεια σας.